Κυρία Κομνηνάκα, εσείς λέτε να μην υπάρχει καθεστώς προστασίας Μαρτίνων, έχω καταλάβει καλά. Εμείς. Από την αρχή κιόλας. Εμείς από την. Και στην προηγούμενη, στην αντίστροφη, να το πούμε έτσι. Στην αντίστροφη έρευνα που γινόταν για την υπόθεση Νοβάρτης και στη σημερινή που διερευνούμε πιθανές ευθύνες του κ. Παπαγγελόπουλου, λέγαμε από την αρχή ότι πρέπει το σκάνδαλο και ό,τι υπάρχει να διερευνηθεί σε βάθος και στην ουσία. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει με καθεστώς ανωνυμίας και με μάρτυρες, με κουκούλες που δεν θέλουν να καταθέσουν με το πραγματικά τους στοιχεία. Και αυτό αποδεικνύεται σήμερα. Ωστόσο, αυτό είναι παγκόσμια πρακτική, έτσι, και έχει αποκαλύψει αρκετά σκανδάλα σε όλο τον κόσμο. Το ότι είναι παγκόσμια πρακτική δεν σημαίνει ότι σαν μέθοδος, τέλος πάντων, δεν έχει κινδύνους και αυτά που σήμερα βιώνουμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει δικαίωμα να το υποστηρίζει. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δικαίωμα. Το θέμα είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κρατήσει σταθερή μισό. Δηλαδή, ο ένας μπορεί να λέει ότι δεν. Το θέμα είναι. Είναι αποθέσει αρχών του ΚΚΕ. Το θέμα είναι ότι. Επί τη ουσία πάω, κύριε Παπαδόπουλο. Ναι, επί τη ουσία. Να απαντήσω εγώ για το Κομμουνιστικό Κόμμα και να μην πάρετε τι. Γιατί όλοι λέει κάτι το ΚΚΕ και λέτε όλοι μετά, α, είναι αποθέσει αρχών αυτό, δε. Μα είναι η ουσία και έχει αποδειχθεί και μάλιστα είναι και, τώρα παρακολουθούμε και το θέατρο του παραλόγου. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ σήμερα που έφεραν αυτό το νόμο για την προστασία των μαρτύρων, σήμερα κλαίνε πάνω από τις συνέπειες της αδυναμίας ουσιαστικά να βρεθούν, να καταθέσουν και με τι συνθήκες καταθέτουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ που το 2001 τον πρώτο ήρθε το καθεστώς, συνασπισμός τότε, αποχώρησε από την ψηφοφορία και μίλησε και έβαζε αυτούς τους κινδύνους που υπάρχουν και για την, αν θέλετε, και για την προστασία των ανθρώπων που καταθέτουν, και για το τι και το πόσο επικίνδυνο είναι ένας άνθρωπος υποκαθεστώς ανωνυμίας να καταδεικνύει ενόχους και να μην αναλαμβάνει, αν θέλετε, και την ευθύνη των αυτών που καταθέτει. Και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να υπεραμείνεται αυτού του θεσμού όταν τον έχει καταγγείλει και το 2001 και το 2014. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι θεωρούμε ότι υπάρχει και από τις δυο μεριές, και από τη Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ από τη μια και από το ΣΥΡΙΖΑ, τους βολεύει να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και όλος αυτός ο κουρνιακτός γύρω από τη διαδικασία και όχι από τον έλεγχο των πραγματικών σκανδάλων και των αιτιών που τους γεννάει. Γιατί κανένας δεν μιλάει για το τι φταίει για και για τα σκάνδαλα του φάρμακου και για τη δικαιοσύνη. Βλέπετε ότι φτάνουμε, ότι αυτή όλη η νομοθεσία των προστατευόμενων μαρτύρων δημιουργεί αυτούς τους ακροβατισμούς και αυτούς τους κινδύνους. Εντάξει, αλλά έχουμε την επιλογή να ψηφίζουμε ή να καταργούμε νόμους. Σε άλλες περιπτώσεις θα καταργείται σε μια. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο της προστασίας τον τρόπο της προστασίας των μαρτύρων έχουν αποκαλυφθεί πάρα πολύ μεγάλες υποθέσεις. Να σας πω. Πολλά μεγάλα σκάνδαλα του κεφαλαίου. Να σας πω τώρα. Και του κεφαλαίου. Δεν είναι θέσφατο πάντα αυτό. Εμείς λέμε καταρχάς, αδιαφορούμε, γιατί υπάρχει και μια τέτοια συζήτηση. Αδιαφορούμε για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Καθόλου, κάθε άλλο. Εμείς όμως θεωρούμε ότι η προστασία μπορεί να γίνει τελικά πιο αποτελεσματικά σε συνθήκες επωνυμίας. Γιατί κοιτάξτε τώρα. Τους προστατευόμενους μάρτυρες στη σημερινή υπόθεση. Mm-hmm. Τους γνωρίζουν κάποιοι αστυνομικοί, τους γνωρίζουν κάποιοι μηχανισμοί. Ενδεχομένως. Μισό λεπτό. Έχουν καταθέσει, ενδεχομένως, το τους γνωρίζουν. Γιατί υπάρχει και μια διαρροή. Εμείς έχουμε και μια κατάθεση. Μισό λεπτό. Γνωρίζει ο συντονιστής. Όλη η Ελλάδα τους γνωρίζει, κύριε Φροντίδη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τους γνωρίζει. Ενδεχομένως τους γνωρίζει πολύ καλά. Αυτή είναι η αβάσταχτη ελαφρότητα. Ναι, ενδεχομένως τους γνωρίζει και πολύ καλά. Ελαφρότητα. Ο κύριος Πολάκης ήταν ο πρώτος. Ο κύριος Πολάκης πώς εμπλέκεται τώρα. Ο κύριος Πολάκης πώς εμπλέκεται. Τους γνωρίζει. Που δήλωσε ότι ξέρει ποιοι είναι. Ενδεχομένως τους γνωρίζει πολύ καλά και αυτός που θέλει να τους βλάψει. Όμως δεν τους γνωρίζει, υποτίθεται. Υπάρχει μια επίφαση ανωνυμίας. Δεν τους γνωρίζει, υποτίθεται, το ευρύ κοινό. Τι σημαίνει. Δηλαδή σήμερα που είναι εξαφανισμένος και αναζητείται ο προστατευόμενος μάρτυρας. Μπορεί να τον τσιμπήσουν και να τον εξαφανίσουν. Εμείς δεν κάνουμε. Δηλαδή μπορεί να προστατευτεί. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι από τα μέλη της Επιτροπής της Βουλής. Δεν είναι το θέμα αν κινδυνεύουν από τα μέλη της Επιτροπής. Μα δεν βάζουν και σε αυτό το θέμα. Θεωρούμε ότι το κράτος μπορεί σε συνθήκες επωνυμίας να προστατεύσει πολύ καλύτερα. Αλλά κοιτάξτε λίγο, τα συμφέροντα που παίζονται στο παγκόσμιο σκάνδαλο Νοβάρτης, μη λέτε ότι δεν υπάρχουν συμφέροντα αποσιώπησης κάποιων. Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι παγκόσμιο, υπάρχει και δεν ερευνάται. Δεν εισαγγελική αρχή. Προφανώς από το οργανωμένο έγκλημα. Προφανώς. Η εισαγγελική αρχή είναι αυτή που καλείται να τους προστατεύσει.
Μπορεί καλύτερα ένας άνθρωπος. Νομίζω ότι μπορεί καλύτερα ένας άνθρωπος και ένας μάρτυρας να προστατευτεί σε συνθήκες επωνυμίας. Το όταν βγαίνει ένας άνθρωπος με το όνομά του και λέει. Αν θέλετε να με αφήσει, σας άκουσα με προσοχή, δεν σας έφτασα. Αλλιώς να επιλέξω άλλη τακτική κι εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε παρασκευιάτικα. Και έτσι κι αλλιώς έχουμε και λίγο χρόνο. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να προστατευτούν καλύτερα σε συνθήκες επωνυμίας. Εμείς ξέρετε, για να δείτε ότι δεν επιλέγουμε αλακάρτ το τι στάση θα κρατήσουμε. Στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, όπου παρίσταται ως πολιτική αγωγή δικηγόροι για την επίθεση στα στελέχη του ΠΑΜ που και του ΠΑΜ που έχει προστατευόμενους μάρτυρες και είναι μάρτυρες κατηγορίας, δεν συμμετείχαν οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής στην εξέτασή τους, γιατί διαφωνούν με αυτόν τον θεσμό. Παρότι μπορεί αυτά που έλεγαν, γιατί δεν μπορεί, είναι επικίνδυνο πράγμα κάποιος με κουκούλα να κατηγορεί, ακόμα και αν αυτά που λέει είναι αλήθεια. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη αυτών που λέει και να έρχεται να καταλάβει. Και το κράτος έχει τη δυνατότητα να προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους. Άμα πάω εγώ να καταθέσω κάτι, ας πούμε, για εσάς, πώς να προστατεύσουμε μετά. Τι, μου την πες τον κουέ όλο μας. Δεν είναι το αν θα έχεις νομικές συνέπειες. Αυτό το πλαίσιο της προστασίας των μαρτύρων, απλά για να βοηθήσω,